Λοιπόν, τέλος πρωινής εκπομπής και πάμε στο θέμα Γκαρσία. Γρήγορα και απλά, πριν δύο μήνες, ένας πολύ καλός μου φίλος, είναι κολλητός με μεγάλο στέλεχος στην ΠΑΕΠΑΟ. Μου λέει, έχουμε κλείσει τον Λουτσέσκο. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω το πω. Πρέπει να ψάξω να βρω αν μου λέει αλήθεια. Ψάχνω μια εβδομάδα σαν μαλάκας. Γιατί ο φίλος σαν μαλάκας θα ψάξω και μαθαίνω ότι δεν έχουν κλείσει τον Γκαρσία ακόμα. Η δική μου πληροφορία ήταν αυτή. Και τον έχουν παρακαλέσει να γυρίσει πίσω. Τότε μαθαίνω, βγαίνω και το λέω. Γιατί το λέω? Γιατί εγώ δεν δένομαι συναισθηματικά με καμιά ομάδα, κανένα σωματείο. Που αν βγω και πω κάτι που είναι αλήθεια, χαλάσει ή φτιάξει το σωματείο το κλίμα. Στα παπάρια μου το κλίμα στο σωματείο. Δεν με ενδιαφέρει η δουλειά μου. Και όσο το δυνατόν περισσότερο την αλήθεια πάνω σε αυτή. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Πριν τρεις μήνες ήταν έξω από το Μετρόπολης κάτι παλικάρια από τις δυτικές συνοικίες και μου είπανε πώς βλέπεις την ιστορία με τον Γκαρσία. Σου λέω προπονητικά ο Γκαρσία δεν με καλύπτει. Μου λένε είναι άπειρος όντως, αλλά εμείς του είπαμε τον Γκαρσία να σταματήσει αυτό το παρεάκι που γίνεται γύρω από το Σαββίδι με τις μεταγραφές και όλα αυτά και να δώσει στεγνά όσους είναι αυτοί οι οποίοι τον ΠΑΟΚ. Να έχει λαϊκή από εδώ. Λοιπόν, αλάρμ τώρα βγάζεις ή πας αριστερά ρε μαλάκα. Αριστερά πας. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Έρχεται χθες ο Γκαρσία, μαθαίνει ότι τον τρώνε και κάνει τον ΠΑΟΚ μπουρδέλο πριν το τελικό. Μαθαίνω ότι τον τρώνε για να φέρουν τον Λουτσέσκου και μαθαίνω ότι έχουν μιλήσει και με τον Βαλβέρδε που ζητάει ένα 300 και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα δυο τα ονόματα. Εγώ τώρα τι να κάνω, να μην βγω και να τα πω? Να κάνω μήπως κάνουμε πάθη βαβά ο ΠΑΟΚ? Βαβάς πάθη όποιος θέλει, αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Γκαρσία, επειδή μαθαίνω ότι τον τρώνε, κάνει μπουρδέλα τον ΠΑΟΚ. Μια εβδομάδα πριν τον τελικό. Λιγότερο από μια εβδομάδα πριν τον τελικό. Δηλαδή κοιτάζει ο Γκαρσία περισσότερο τον κόλο του παρά το σωματείο. Οι οπαδοί που στηρίζουν τον Γκαρσία σήμερα δεν μιλήσαν. Είναι πρωί ακόμα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό που βλέπω πάντως. Κάτσε να φτιάξω λίγο την κάμερα καλά εδώ, γιατί οδηγάω. Αυτό που βλέπω πάντως εγώ είναι ότι ο Γκαρσία τελειώνει από τον ΠΑΟΚ, το μαθαίνει και γαμάει τον ΠΑΟΚ με τον τελικό. Σήμερα πρωί πάει ΠΑΟΚ, δύο τινά πρέπει να κάνει. Ή να φτιάξει καινούριο συμβόλαιο στον Γκαρσία τώρα, κατευθείαν, σήμερα. Ή να του πει Καριόλη μας έκανε μπουρδέλο, φύγε. Άλλη παρατήρηση. Ο Σαββίδης δεν τα ξέρει όλα αυτά. Τα ξέρει. Άρα είναι και απόφαση του Σαββίδη να φύγει ο Γκαρσία από τον ΠΑΟΚ και να έρθει ο Λουτσέσκου. Τον οποίο ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με αυτά που μου είπε και ο Νίκος ο Κουλιανός, υπάρχει μια πληροφορία άλλη που λέει ότι ψάχνει σπίτι στη Θεσσαλονίκη μέσω ενός μεσίτη. Είναι τελειωμένη ιστορία. Είναι τελειωμένη ιστορία. Και έρχομαι και λέω το εξής. Οι παοξίδες οι οποίοι βάζουν τα στήθια τους μπροστά και λένε Γκαρσία ξεκαθάρισε τον κόπλο του Αυγία και εμείς εδώ είμαστε. Το στηρίξουν τον Γκαρσία. Θα βγουν μπροστά 10.000 κόσμος και να πούνε στηρίζουμε τον Γκαρσία για αυτό που έγινε, να βγούμε μπροστά και να τα κάνουμε μπουρδέλο. Δεν βλέπω καμία τέτοια κίνηση. Δεν είδα κάποια τέτοια κίνηση. Με προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι οι επαναστάσεις στηρίζουν τον Γκαρσία σταματήσαν μέχρι εδώ. Αύριο τον είναι Δευτέρα. Αύριο δεν ξέρω, πάει γίνει μακελιό να έρθουν στο Μετρόπολης, να έρθουν στην Τούμπα και να τα κάνουν
Πεις μαριά μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν γνωρίζω τι θα κάνω. Αφάνη. Το σίγουρο είναι, μίλησαν με Λουτσέσκου 2 μήνες πριν, το σίγουρο είναι ότι ο Γκαρσία το ξέρει και ότι το σίγουρο είναι ότι ο Γκαρσία το βγάζει τώρα. Γι' αυτό πρέπει ή να παραιτηθεί ή να έχει διωχθεί. Ή η τρίτη περίπτωση να πάρει ένα καινούριο συμβόλαιο, να του φέρουν και τον Λίνο που είναι αυτό που ήθελε, δηλαδή εγώ θέλω τον Λίνο τεχνικό διευθυντή. Εδώ και 2 μήνες. Γιατί θες τον τεχνικό διευθυντή τον Λίνο? Για να κάνω μεταγραφές με τον Λίνο, γιατί εμπιστεύω με τον Λίνο και το προϊόν θέλω να το γνωρίζω. Καλά κάνει. Δεν του το κάνουν και αυτό. Οι σύνδεσμοι και φίλοι του το ξέρουν ότι αυτό δεν γίνεται. Περιμένω. Δεν βγαίνεις. Και εσύ γιατί το βάλεις, έτσι πρέπει να το βάλεις κάρετα. Μη σκουπέτα, θα σε πλακώσεις στις μάπες, αδελφέ. Πάει στο αμάξι παρά σαν τις γόμενες. Να τις βγες. Άντε ρε ζόμπι, τελειώνεται. Δεν θα βγεις όσο κάνουμε και η δική αυτή η μαλάκα. Ήθελε το Λίνο λοιπόν. Ήθελε το Λίνο, ο οποίος Λίνο δεν τον φέρνουν στον ΠΑΟΚ. Ζήτησε παίκτες να τον φέρουν, δεν τον φέραν στον ΠΑΟΚ. Το είναι Ιανουάριο τον Γκαρσία. Και κοιτούσε λέει στη θύρα 1, στη θύρα 2 και στη θύρα 3 αυτούς οι οποίοι το διώχνουν. Τις πουτάνες τα γύρω.